Ήδη επισκεφτεί και χαρεί εκατομμύρια επισκέπτες από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Ένα βασικό στοιχείο αυτής της επιτυχίας ήταν και παραμένει η άψογη συνεργασία σε όλες τις φάσεις και πτυχές της δημιουργίας και εκτέλεσης του έργου, μέσα σε ένα κλίμα διαφάνειας, επαγγελματισμού, κοινού οράματος μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για έναν κοινοφελή σκοπό. Είναι ακριβώς αυτό το πνεύμα συνεργασίας το οποίο προσβλέπουμε και με τις νέες δωρεές στον χώρο της υγείας που από κοινού ξεκινάμε να υλοποιούμε σήμερα. Στα πρώτα αυτά βήματα, όλα όσα έχουμε δει μας προδιαθέτουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο να ελπίζουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση και αυτής της νέας δωρεάς μας. Και ναι, το έργο είναι και αυτό αρκετά πολύπλοκο, αφού περιλαμβάνει, όπως είδατε κιόλας, την κατασκευή δύο νέων νοσοκομείων σε Κομωτινή και Θεσσαλονίκη, ένα καινούριο κτίριο που θα φιλοξενήσει και την νοσηλευτική έδρα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Αθήνα, την παροχή εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού, την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, την εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Τα έργα υποδομών τα οποία περιλαμβάνονται στη νέα μας μεγάλη δωρεά θα σχεδιάσει ο φίλος της χώρας μας, διακεκριμένος Ιταλός αρχιτέκτονας Ρέντζο Πιάνο, γνωστός για την ιδιαίτερη ευαισθησία του προς το φυσικό περιβάλλον αλλά και τους τελικούς χρήστες των έργων του. Πιστεύουμε ότι θα ανταπεξέλθουμε με επιτυχία και σε αυτό το εγχείρημα. Η υγεία είναι βασικό και αναγκαίο αγαθό για κάθε πολίτη και είμαστε τυχεροί και περήφανοι που βρισκόμαστε στη θέση που είμαστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε για μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική δημόσια υγεία, μια πιο ανθρώπινη κοινωνία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες μου στο Ίδρυμά μας. Με σκληρή δουλειά συνεχίζουμε όσο μπορούμε να συνεισφέρουμε για ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστούμε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Ανδρέα τον Δρακόπουλο και όλους τους συνεργάτες του, γιατί πιστεύω ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για όλους τους πολίτες της χώρας μας. Και αυτό γιατί η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πέρα από μια πράξη κοινωνικής ευθύνης, είναι, τολμώ να πω, και μια μεγάλη επένδυση. Μια όμως επένδυση διαφορετική από τις άλλες, που η ανταμοιβή της δεν είναι το κέρδος με όρους αγοράς, η ανταμοιβή της, ο σκοπός της, αν θέλετε, είναι το κοινωνικό όφελος. Είναι οι εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις αναβαθμισμένες δομές και τις υπηρεσίες της δημόσιας υγείας. Και θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του ελληνικού λαού το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον Ανδρέα Δρακόπουλο προσωπικά για αυτή τη δωρεά, η οποία μπορεί να αγγίξει και τα 250 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό το οποίο είναι βέβαιο ότι θα πιάσει τόπο. Θέλω όμως να ευχαριστήσω γιατί το Ίδρυμα, μέσω των ανθρώπων που δουλεύουν σε αυτό, φέρνει μια άλλη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο κανείς μπορεί να προσφέρει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, όλες οι δωρεές είναι χρήσιμες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και για τις προθέσεις όλων όσων επιτελούν αυτό το πολύ σημαντικό έργο και προσφέρουν στον τόπο μας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης. Όμως έχει σημασία και η φιλοσοφία που ο καθένας αποτυπώνει μέσα από τις πράξεις του. Και η φιλοσοφία στην προκειμένη περίπτωση, σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος στην Ελλάδα, είναι μια φιλοσοφία που δεν αφορά την επικοινωνία σχεδόν καθόλου, αλλά αφορά την ουσία. Πριν από ένα περίπου χρόνο, συζητώντας εδώ στο Μαξίμου με τον Ανδρέα Δρακόπουλο, αν θυμάμαι καλά ήταν και ο μεγάλος αρχιτέκτονας ο Ρέντζο Πιάνο σε αυτή τη συνάντησή μας, μου μίλησε για μια ιδέα μεγάλη, ουσιαστική, μιας ουσιαστικής βοήθειας στον χώρο της υγείας.
που ιδίως τα τελευταία χρόνια της κρίσης με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς περάσαμε μια μεγάλη περιπέτεια η οποία είχε αντίκτυπο στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δηλαδή στους μη έχοντες και κατέχοντες, διότι αυτοί που έχουν οικονομική δυνατότητα βρίσκουν τρόπους σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Η ιδέα του ήταν εντυπωσιακή, να αλλάξουμε πλήρως τον ευαγγελισμό, να πέσουν δηλαδή σχεδόν το σύνολο των χρημάτων στον εξυγχρονισμό ενός νοσοκομείου. Του είπα ωραία ιδέα, αλλά μήπως με αυτά τα χρήματα που δεν είναι λίγα, αν είναι έξω από το δημόσιο προϋπολογισμό, ο οποίος έχει περικοπεί τα χρόνια της κρίσης, μήπως να δούμε αν θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε δημιουργικά σε όλη τη δομή του συστήματος. Και του ζήτησα να κουβεντιάσει με τους δύο αρμόδιους υπουργούς. Και πράγματι, οι αρμόδιοι υπουργοί είπαν τις μεγάλες ελλείψεις που έχουμε σε πράγματα που ενδεχομένως κάποιοι άλλοι θα θεωρούσαν μικρά. Όμως, όταν αυτές οι ελλείψεις καλύπτονται έξω από τις δυνατότητες του δημόσιου προϋπολογισμού, αυτό για μας είναι ένα μεγάλο κέρδος. Και έτσι σήμερα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη και ουσιαστική βοήθεια στην προσπάθειά μας να ανασυγκροτήσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Και πιστεύω ότι έρχεται σε μια στιγμή κρίσιμη, όπου αρχίζει σιγά σιγά, βγαίνοντας η χώρα από την κρίση, να αλλάζει και η κυρίαρχη αντίληψη για το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν αντιμετωπίζεται πια ως περιττό δημοσιονομικό βάρος. Έχει σταματήσει εδώ και 3 χρόνια η συρρήκνωση και η υποβάθμιση των δομών και των υπηρεσιών υγείας και έχει ξεκινήσει σιγά σιγά αλλά σταθερά, πιστεύω, μια αντίστροφη πορεία αυτή της ουσιαστικής ενίσχυσης και εν τέλει της επαναθεμελίωσης της καθολικότητας της υγειονομικής περίθαλψης για όσους και όσες ζουν σε αυτή τη χώρα. Ανεξαρτήτως εισοδήματος, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, ανεξαρτήτως καταγωγής ή οποιοδήποτε άλλου προσδιορισμού. Και αυτή την προσπάθεια την υλοποιούμε και θα συνεχίσουμε να την υλοποιούμε με ακόμα περισσότερα μέσα, καθώς πλέον αυξάνονται και τα περιθώρια να το πράξουμε αυτό, αλλά καθώς πλέον εδώ και 3 χρόνια τουλάχιστον έχει σταματήσει και αυτό το πάρτι, η λαιλασία στον χώρο της δημόσιας υγείας. Διότι κατά την εκτίμησή μου αυτό αποτελούσε μια ύβρη απέναντι στον ελληνικό λαό, ιδίως τα χρόνια των αναγκαστικών δημοσιονομικών περικοπών, αυτό το πάρτι και αυτή η λαιλασία εις βάρος των ασφαλισμένων, εις βάρος των συνταξιούχων, όλων όσων έχουν ανάγκη στο φάρμακο, αυτό το πάρτι αποτελούσε μια ύβρη που φτάνει η ώρα αυτή να καταγραφεί και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που ουσιαστικά επικυρώνουμε σήμερα, θέλω να πω ότι δεν συνιστά ένα καινοφανές γεγονός. Και δεν συνιστά καινοφανές γεγονός διότι γνωρίζουμε ότι πάνω από μια 20ετία το Ίδρυμα χρηματοδοτεί συγκεκριμένες δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Και όσον αφορά τα τελευταία χρόνια, η στενή συνεργασία μας στον τομέα της υγείας πιστεύω ότι έχει φέρει αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου και εμένα να επαναλάβω κάποια από τα οποία είδαμε στο βίντεο. Και θέλω να τα επαναλάβω και ως ένδειξη αναγνώρισης αυτής της σημαντικής προσφοράς. Με τη δωρεά ύψους 14 εκατομμυρίων έχουν αποκτηθεί και παραδοθεί 143 ασθενοφόρα οχήματα τα οποία έχουν ήδη κατανεμηθεί πανελλαδικά και εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών. Και θέλω να συγκρίνετε, είναι δύσκολο να συγκρίνει μάλλον κανείς, επαναλαμβάνω κάθε προσφορά έχει την αυταξία της, αλλά πόσο σημαντικό είναι για παράδειγμα για τα ανόγια που ξέρω ότι την Κυριακή ήταν ο αναπληρωτής υπουργός και έγινε ένα μεγάλο γλέντι και ο υπουργός, ένα μεγάλο γλέντι στο
χωριό αυτό, διότι οι κάτοικοι, για τους κατοίκους αυτούς, για τους κατοίκους που μένουν σε αυτή την περιοχή, ένα ασθενοφόρο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. 143 λοιπόν ασθενοφόρα κατανεμήθηκαν ήδη. Σε αυτά τα οχήματα περιλαμβάνονται και οι κινητές μονάδες, που είναι απολύτως απαραίτητες, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών. Και ανάμεσα σε αυτές υπάρχουν και κινητές μονάδες νεογνών, που αποτελούσαν πραγματική ανάγκη, ειδικά για τις περιοχές της περιφέρειας, που δυστυχώς ποτέ δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Επίσης, παραδόθηκαν 10 γραμμικοί επιταχυντές στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας και στο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες των καρκινοπαθών. Επιπλέον, προχώρησαν ήδη ζωτικής σημασίας παρεμβάσεις, όπως η αγορά αξονικών τομογράφων σε δημόσια νοσοκομεία, και αναφέρω ενδεικτικά το ΚΑΤ, τον Ερυθρό Σταυρό, το Σωτηρία. Νοσοκομεία δηλαδή που καθημερινά δέχονται εκατοντάδες επισκέπτες, χιλιάδες επισκέπτες, πολίτες επισκέφτονται αυτά τα νοσοκομεία. Και τέλος, έχουν προχωρήσει στοχευμένες κτηριακές παρεμβάσεις, ο περαιτέρω εξοπλισμός νοσηλευτικών μονάδων, η παροχή επιπλέον κινητών ιατρικών μονάδων για εξετάσεις πληθυσμού, ιδιαίτερα της υπαίθρου, καθώς και η χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Όπως φαίνεται λοιπόν, αυτά τα οποία μέχρι τώρα κάναμε αυτά τα 3 χρόνια ήταν μόνο η αρχή, διότι πλέον με την δωρεά που σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να αποδεχόμαστε, εκ μέρους, επαναλαμβάνω, εκ μέρους όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων εμείς σήμερα αποδεχόμαστε, με αυτή λοιπόν τη δωρεά προχωράμε σε ένα νέο μεγάλο σχέδιο εκτεταμένων παρεμβάσεων για την στήριξη της δημόσιας υγείας. Ένα σχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται 7 κομβικού χαρακτήρα δράσης. Πρώτον, είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο εξοπλισμός όλος του νέου Γενικού Νοσοκομείου της Κομοτηνής. Είναι ένα έργο μεγάλο σε μια πόλη της Θράκης, η οποία δεν χωρά αμφιβολία ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την πατρίδα μας, και ένα έργο που είχα την ευκαιρία να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι στο πρόσφατο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Κομοτηνή, όπου άκουσα από όλους τους φορείς να μου εξηγούν πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο και πόσο θα αλλάξει τη ζωή και την καθημερινότητά τους. Δεύτερον, είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο πλήρης εξοπλισμός του νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης. Επιτέλους η Θεσσαλονίκη, η συμπρωτεύουσα, ένα μεγάλο αστικό κέντρο, αποκτά νοσοκομείο Παίδων. Θα πρέπει ίσως να το έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες. Στις μέρες μας, μια τέτοια εξαγγελία, στις μέρες της δημοσιονομικής στενότητας, θα ήταν πραγματικά έξω από τα πλαίσια της λογικής. Το καταφέρνουμε χάρη στην στήριξη και τη βοήθειά σας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι αυτό το νοσοκομείο θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει το σύνολο των αναγκών στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στη Θεσσαλία, μέρος της Θεσσαλίας. Τρίτον, είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή και ο εξοπλισμός του νέου κτηρίου στον Ευαγγελισμό, στο χώρο που βρίσκεται σήμερα, που βρίσκονται σήμερα τα κτίρια 20 αδελφών και αδελφών νοσοκόμων. Ένα κτίριο το οποίο έχουμε σκοπό να λειτουργήσει ως έδρα του τμήματος νοσηλευτικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέταρτον, είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου ιατρικού εξοπλισμού στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Πέμπτον, είναι η προμήθεια νέων μέσων αερομεταφοράς και η επισκευή των ήδη υφιστάμενων, με σκοπό την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Και θέλω να σας πω πραγματικά πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους ανθρώπους μας που ζουν στα νησιά μας, που αισθάνονται βεβαίως ότι ζουν σε ένα φυσικό περιβάλλον απαράμιλης ομορφιάς, αλλά αισθάνονται εκτεθειμένοι, αισθάνονται ανασφαλείς, αισθάνονται πολλές φορές ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται μπροστά σε κάποια που η ζωή μας τα έχει, ατυχήματα που είναι πολύ φυσικό να υπάρχουν,
ή και τουρίστες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Πλέον έχουμε φτιάξει ένα σύστημα ασφαλές, όπου μπορούν με μεγάλη ταχύτητα να έχουμε την μεταφορά στα νοσοκομεία, όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και σε νοσοκομεία που λειτουργούν πλέον στα νησιά μας, όπως τη Σύρου, τη Σαντορίνης, που δώσαμε μάχη για ένα κτίριο που ήταν έτοιμο εδώ και χρόνια, αλλά εγκαταλειμμένο προς χάρη κάποιων άλλων συμφερόντων, λειτουργεί. Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε μια ασπίδα και με τη δική σας βοήθεια για τους νησιώτες μας και για τους τουρίστες μας. Έκτον, είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού, όπως το λεγόμενο PET, όπως το λένε οι γιατροί, και είναι αρκετοί γιατροί σήμερα στην αίθουσα. Είναι η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, καθώς και μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων σε επιλεγμένα, βεβαίως, δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Με αυτά που έχουν κατεξοχήν μια τέτοια δυνατότητα, που είναι τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Και έβδομο, η χρηματοδότηση της διαμόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και για την αντιμετώπιση του τραύματος ιδιαίτερα. Λοιπόν, όλες αυτές είναι δράσεις που όχι μόνο καλύπτουν κενά, σημαντικά κενά, όχι μόνο καλύπτουν τρύπες, αλλά νομίζω ότι διαμορφώνουν μια δομή πάνω στην οποία εμείς πλέον μπορούμε με καλύτερους όρους να οικοδομήσουμε. Και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα πρέπει και εμείς να δώσουμε μια δέσμευση, τη δέσμευση της πολιτείας, και θέλω να σας τη δώσω αυτή τη δέσμευση, φίλες και φίλοι, ότι θα γίνουν τα δέοντα από πλευράς μας, ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό διαδικαστικό εμπόδιο, το παραμικρό γραφειοκρατικό κόλλημα. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό στην Ελλάδα, οπότε έχει μια σημασία αυτή η δέσμευση, προκειμένου να έχουμε την έγκαιρη και ολοκληρωμένη υλοποίηση των όσων θα υπογράψουμε σε λίγο. Και βεβαίως ότι θα επιδιώξουμε ως ελληνική κυβέρνηση τη στενή και παραγωγική συνεργασία με τους ανθρώπους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος καθ' όλη την πορεία των έργων. Άλλωστε, νομίζω υπάρχει και ένα θετικό προηγούμενο, που είναι η συνεργασία μας και η αποτελεσματικότητα που αυτή η συνεργασία είχε, ιδιαίτερα στην περίπτωση του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που είναι ένα στολίδι που κοσμεί στην πρωτεύουσα, στην έξοδο της πρωτεύουσας προς τη θάλασσα, στην περιοχή του Φαλερικού Δέλτα. Νομίζω ότι αναφέρθηκα εκτενώς στη σημασία και στο βάρος που έχει αυτή η δωρεά στο κοινωνικό σύνολο. Επιτρέψτε μου όμως να κλείσω με μια αναφορά σε μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη πλευρά της σημερινής μέρας, που έχει και αυτή τη σημασία της. Πιστεύω ότι υπερηποιεί τιμή για τη χώρα μας να έχει την εκτίμηση και το σεβασμό ανθρώπων που το έργο τους απολαμβάνει καθολικής διεθνούς αναγνώρισης και είναι πρωτοπόροι στον τομέα της δουλειάς τους. Αναφέρθηκα πριν από λίγο στη συνάντησή μας με τον Ρέντσο Πιάνο. Ο Ρέντσο Πιάνο είναι ένας διεθνώς καταξιωμένος αρχιτέκτονας. Είναι ο άνθρωπος που σχεδίασε αυτό το κόσμημα του παραλιακού μετόπου, το Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο αποτελεί και την μεγαλύτερη δωρεά του Ιδρύματος προς τους πολίτες της χώρας μας. Ο Ρέντσο Πιάνο λοιπόν είναι αυτός που θα βάλει την υπογραφή του και στην κατασκευή των τριών νέων νοσοκομείων στην Κομωτινή, στη Θεσσαλονίκη, το ΠΕΔΟΝ, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα. Και είναι δεδομένο ότι η παρουσία του εγγυάται όχι μόνο τον άρτιο σχεδιασμό για τις ανάγκες των νέων ιδρυμάτων, αλλά και μια παρέμβαση υψηλής αισθητικής, που έχει και αυτή τη σημασία της στο περιβάλλον και στην εικόνα των πόλεων μας. Με αυτές τις σκέψεις, φίλες και φίλοι, θέλω να επαναλάβω ότι η έμπρακτη ενίσχυση της δημόσιας υγείας από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια κίνηση με
υψηλό, θα έλεγα κοινωνικό συμβολισμό, αλλά και με εθνικό συμβολισμό. Αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση για το μέλλον αυτού του τόπου. Θεωρώ ότι η υγεία και η παιδεία άλλωστε είναι δύο από τους βασικούς πυλώνες για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε την εξέλιξη της πορείας μας ως κοινωνία. Και υπ' αυτή την έννοια πιστεύω ότι αυτό το παράδειγμα προς μίμηση, ένα παράδειγμα που επαναλαμβάνω αφορά το να μας νοιάζει η ουσία και όχι η επικοινωνία, να κάνουμε ουσιαστικά πράγματα που θα αφορούν την πλειοψηφία των πολιτών. Αυτό το παράδειγμα προς μίμηση εύχομαι να βρει ανταπόκριση και να βρει μιμητές, να βρει αν θέλετε και άλλους δωρητές ή ιδρύματα που θα θελήσουν να συνεισφέρουν σε συνεργασία με την πολιτεία εκεί όπου πραγματικά πονάμε, για να στήσουμε δομές προκειμένου να μπορέσουμε να πάμε τη χώρα μας, την κοινωνία μας πιο μπροστά. Πιστεύω ότι αυτή η ουσιαστική επένδυση για το μέλλον του τόπου γίνεται σε μια στιγμή που μπορούμε να ελπίζουμε ξανά για το μέλλον. Έστω και, αν θέλετε, διστακτικά, σε όλους μας όμως είναι πλέον φανερό ότι οι μεγάλες δυσκολίες είναι πίσω μας. Και ότι το κρίσιμο στοιχείο σήμερα είναι αυτό το μέλλον, τότε τη φορά να μπορέσουμε να το οικοδομήσουμε σε πιο στερεές βάσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι το μέλλον μπορεί να είμαστε αισιόδοξοι ότι είναι και πάλι στα χέρια μας, για να το σχεδιάσουμε, να το οικοδομήσουμε, και από αυτή την έννοια η συμβολή αυτών που σήμερα θα υπογράψουμε σε αυτό το μέλλον είναι καθοριστική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εύχομαι πραγματικά να βρει μιμητές αυτή η προσπάθεια και αλλού. Να είστε καλά.